Εμείς είδαμε το κακό να έρχεται από το καλοκαίρι. Γίναν πολλά λάθη. Η Ελλάδα θρηνεί αχρίαστες απώλειες παρά την άρτια εκστρατεία που οργάνωσε. Δεν λέμε να βάλουμε μυαλό και συνεχίζουμε πάλι να κάνουμε τα ίδια λάθη. Πρόκειται λοιπόν πράγματι για πανδημία ανεβολίαστων. Στις 50 εισαγωγές που έχουμε εμείς κάθε εφημερία στο νοσοκομείο μας, οι 10-11 είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Επομένως, η εικόνα που πάει είναι να δημιουργήσει το σύστημα, αυτό που μας λέτε. Μια στιγμή, ότι είναι άτρωτη, ότι λάθος. Επανήλθαμε στην κανονικότητα, είναι λάθος. Πρόκειται λοιπόν πράγματι για πανδημία ανεβολίαστων. Η επιδημία συντηρείται, το κύμα αυτό συντηρείται και από εμβολιασμένους και από ανεμβολίαστους. Να ακούσετε τη φωνή της πραγματικότητας γύρω μας. Αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνουμε να αυξήσουμε το τείχος ανοσίας. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε φτάσει σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν εξετάζεται ωστόσο κανένα ενδεχόμενο επιβολής lockdown, όπως δεν εξετάζεται και επέκταση επιπλέον μέτρων στους εμβολιασμένους. Τα περιοριστικά μέτρα είναι μπροστά μας, είναι μπροστά στο τραπέζι. Έχω πει πολλές φορές ποτέ μην πεις ποτέ. Βλέπετε τι γίνεται στην Αυστρία. Σώζεται η κατάσταση. Μαζεύεται το πράγμα. Θα χρειαστεί άμεσα γενικευμένη χρήση μάσκας, αποστάσεις και αερισμός των χώρων για όλον τον πληθυσμό της χώρας. Εμβολιασμένους, ανεμβολίαστους, μικρά παιδιά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σταματήσουμε τη διασπορά. Ξέρω περίμενες να ακούσεις. Μαρκούτσι πάλι πώς θα βάλεις. Μα δυσκολεύει αν δεν κάνεις το εμβόλιο. Ουσιαστικά θα μπορούν να πάνε μόνο σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, κανα μανάβι, κανα φούρναρι, μέχρι εκεί. Χειρότερη θα είναι κάθε του σήμερα. Ούτε τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση είναι διχαστικά, έχουν κάποιο σκοπό τιμωρητικό. Χειρότερα θα παίρνουν μόνο εκκλησία. Μα δεν υπάρχει δυνατότητα να ελέγχουμε στην εκκλησία. Ο νεοκόρος δεν έχει τη δυνατότητα ούτε μπορεί να επιβληθεί. Άντε, γιατί ευλόγησον! Άντε, ευλόγησον, μην ανοίξω και το στόμα μου, τουλάχιστον με στην Ομόνοια, στο Λίσαν Πέντρο. Οι ανεμβολίαστοι επιτρέπεται να το βλέπουν. Χριστέ μου, την δεκαντάνς. Σφίγγει ο κλειός για τους ανεμβολίαστους. Έρχονται χωρίς περιστροφητικά, θέλουν να δοκιμάσουν τα παπούτσια έξω. Πηγαίνω, φέρω τα παπούτσια, πηγαίνω, φέρω το μηχάνημα. Αυτά δεν με πειράζουν. Εμβόλιο έχουμε κάνει? Όχι. Και πώς θα πάμε σε σινεμά, σε θέατρα? Δεν θα πάμε. Θα κάτσουμε στο σπίτι? Ναι. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί. Και πώς θα μπαίνουμε τώρα στο σινεμά, στο θέατρο? Δεν πάω πουθενά. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά. Εδώ θα μείνω. Είναι ένα μέτρο ατομικής προστασίας για τους ανεμβολίαστους και ταυτόχρονα είναι μία έμεση πίεση. Δεν το κρύβουμε. Σπράξε λίγο προς τα μέσα γιατί έχει πιτσικάρει πόρτα. Η άποψή μου είναι ότι θα αποδώσουν ή εν πάση περιπτώσει θα αποδώσουν και θα περικόψουν ή θα αναστείλουν λίγο την δυναμική της πανδημίας. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Πόπ. Η συζήτηση περί υποχρεωτικότητας μπορεί να ακούγεται εύκολα ή να λέγεται εύκολα, εφαρμόζεται πολύ δύσκολα, ειδικά σε συγκεκριμένες ομάδες που έχουν να κάνουν με το σκληρό πυρήνα του κράτους και θα εξηγήσω τι εννοώ. Τόσο οι ένστολοι νοσομάτων ασφαλείας λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση. Κουνήθηκες, κύριε, θα σε βαρέσω. Δεν κουνήθηκες. Δεν θα σε βαρέσω άμα γουστάρω. Άμα δεν γουστάρω, δεν θα σε βαρέσω. Και κανείς δεν θα κρίνει το έργο της αστυνομίας. Άντε να μην... Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στην αστυνομία μεταδίδουν τον ιό, άρα επιβάλλεται για να προστατεύσουμε όσους έρχονται σε επαφή μαζί τους. Αλλά το κάνατε στα νοσοκομεία, και που είναι η αιχμή της μάχης, και μείναμε με 6.500 εργαζόμενους λιγότερους. Γιατί δεν μπορεί να γίνει στην αστυνομία, ας πούμε? Η ελληνική αστυνομία στον καιρό της πανδημίας είναι το εσύ της προστασίας μας. Εσύ επιλέγεις να γίνεις αστυνομικός. Φοβάται αυτός που οπλοφορεί και ο οποίος είναι εν δυνάμει υποψήφιος να πυροβολήσει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Ναι. Πώς θα το πούμε, δηλαδή. Μπορεί να εμπλακεί. Αυτός άνθρωπος φοβάται
Το χρυσό μου μην εμβολιαστεί από το εμβολιακή. Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε κύριε Παπαδάκη. Τα τσακάλια της αστυνομίας. Μωρό μου φοβάσαι. Μωρό μου εσύ. Φοβάσαι. Για να δούμε τελικά, είσαι κομάντο ή φλωρέκι. Στο στρατό πόσα εμβόλια κάνατε? Ούτε ξέρω, όταν μπήκα μέσα μας βάλασε ένα πάγκο και βαράγανα ενές από εδώ, ενές από εκεί. Σκληρέ μου γόη. Όχι, λοχίες μου. Αποκαλυπτήρια κυρίες και κύριοι της νέας Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη Δημόσια Υγεία. Επιτροπές και επιτροπές και στις ειδήσεις κάθε μέρα νέα μέτρα. Με τον καθηγητή Τσιόδρα στο τιμόνι. Κάθε επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειαζόταν 15 επιτροπές. Μία επιτροπή από 7 άτομα. Πολιτική και ειδική. Και να τελειώνει η ιστορία. Ευέλικτη, ένα ευέλικτο ούτε σχήμα κρίνεις, να αποφασίζει. Ούτε εγώ θέλω να μπω, ούτε να παρακαλάω ένα και άλλο να μπει, ναι. Ούτε να βγει. Παρακαλάμε, παρακαλάμε. Εσείς τι λέτε, δεν παρακαλάνε να μπουν, κύριε Αναστασόπουλε, ναι. Πού είμαστε τα λόγια μας εδώ τώρα. Σας παρακαλώ τώρα. Λες και δεν ξέρω. Οι γιατροί μας λένε τη γνώμη τους. Εμείς αποφασίζουμε. Κανένας άλλο. Το τιμόνι εγώ κρατάω. Το σύστημα πιέζεται πάρα πολύ. Είναι στα όρια του. Όταν βλέπει κανείς τους ασωληνωμένους, δεν έχει ξεπεράσει τα όρια του. Με εσωτερικό έγγραφο της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας προς τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών, ζητείται ο περιορισμός των προγραμματισμένων τακτικών χειρουργείων σε ποσοστό έως και 80%. Να μπορούν να μειώσουν τα χειρουργεία τους για αυτό το διάστημα που έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, ώστε να μπορούν να έχουν όλοι καλή περίθαλψη. Επέμπω ένα σήμα, μ' ακούει κανείς. Είναι δυνατόν να λες τον άλλον που θα έρθει να χειρουργηθεί και έχει το ραντεβού του μεθαύριο ότι εσένα δεν θα σε χειρουργήσω? Γιατί το κάνουν αυτό? Έχουμε σχέδιο, ξέρουμε τι κάνουμε, πάμε τη χώρα με ασφάλεια, κάντε το σταυρό σας. Όχι με ρε, μα τι να μ' κάνω το σταυρό μου! Σας το έχω πει ρε παιδιά 100 φορές! Δεν θέλω να μου μιλάτε να μ' κάνω το σταυρό μου! Γενικά, ο κατώτατος μισθός, οι μισθοί γενικότερα, το σωστό είναι να συνοδεύουν την αύξηση της παραγωγικότητας στην οικονομία. Καθιέρωση 10 ώρες εργασίας, μείωση του μέσου μισθού, περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος και της συνδικαλιστικής δράσης. Διαφορετικά, αν δώσεις αυξήσεις οι οποίες μένουν πολύ πέρα από τις δυνατότητες της οικονομίας, απλά μειώνεις την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας με αποτελέσματα τα οποία τα είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κάνε πως ζεις στα 60 τετραγωνικά σου. Δηλαδή, αν αποτέλεσμα αυτής της αύξησης του μισθού είναι τελικά να έχουμε μείωση της απασχόλησης, κλείσιμο των επιχειρήσεων και το καθεξής, προφανώς δεν θέλουμε να πάμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Σκλάβε ημών, ο εν τη μαύρη γη. Αγιαστεί το φόβο σου, ελθέτω η σιωπή σου, γεννηθεί το υποταγή σου επί της μαύρης του της γης. Το κέρδος ημών το επιούσιο, δώσ' ημίν και σήμερον. Το κέρδος. Σήμερα τα νοικοκυριά έχουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα από ό,τι είχαν επιδικών των σημερών. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Πιστοποιείται και από την πολύ σημαντική αύξηση των καταθέσεων, επιχειρήσεων αλλά και νοικοκυριών, η οποία καταγράφεται από όλα τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τα τελευταία δύο χρόνια. Προσπαθήσατε εσείς να δημιουργήσετε μια πλασματική εικόνα με δημιουργική λογιστική. Μοιάζει σαν τον πιανίστα στο σαλούν. Παίζει πιάνο. Γύρω γίνεται πανδαιμόνιο, αν έχετε δει αυτά τα ωραία κόμικ του Λουκι Λουκ. Πανδαιμόνιο γύρω. Και αυτοί παίζουν πιάνο. Νάτος παιδιά εκεί στο Far West, μακριά παρέα με την Dolly Κορμά. Όταν μιλάτε για τα μνημόνια τα οποία αντιπαλεύατε, μου θυμίζετε την γνωστή ιστορία με τον πυρομανή ο οποίος φωνάζει την πυροσβεστική. Κάικα! Εσείς μας βάλατε στα μνημόνια. Ας θυμίσουμε σε όλους. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως
από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης. Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές. Εσείς μας βάλατε στα μνημόνια. Έλα Χριστέ και Παναγία. Λουκι Λουκ, Κυριάκος Μητσοτάκης. Και Ράνταμ Πλάν. Δεν υπάρχει χειρότερη περίοδος στην ελληνική ιστορία από το 15-19. Η πιο γενναία και καλή μου φίλη, η Ντόλη από εδώ. Ενώ πριν περνούσαμε φανταστικά, ε. Ρε παιδιά. Ας του δίνουμε εμείς όσο απασχολούν αυτοί τον Λουκ. Τα Χριστούγεννα θα είναι δύσκολα. Η Βιέννη τα Χριστούγεννα είναι μαγική, πολλοί Έλληνες κάνουν εκεί Χριστούγεννα, ωστόσο μετά και το lockdown, πολλοί προχωρούν σε ακυρώσεις. Αχ, κακό μας βρήκε! Και έχουμε στρέψει τις ανάγκες αυτές σε άλλες εμπορές. Γιορτές εμείς είμαστε δυστυχώς στην Αμερική. Αχ, κακό μας βρήκε! Δυστυχώς στην Αμερική. Αχ, κακό μας βρήκε! Στα βουνά, στα χιόνια, κάνουμε σκι πάνω στις λίμνες. Φτώχεια καταραμένη, ρε παιδί. Τα Χριστούγεννα θα είναι δύσκολα. Διότι αυτή την περίοδο οι άνθρωποι της εστίασης που έρχεται Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Καταλογάρα έχεις. Δεν έχουν αναρτήσει μενού για ρεβεγιόν. Αχ, κακό που μας βρήκε. Ωραία, άσε χλαμάρες. Τα Χριστούγεννα θα είναι δύσκολα. Για όλους ή για τους ανεμβολίαστους? Για όλους. Αχ, κακό που με βρήκε. Δεν υπάρχει ένας σκληρός, αδιαπέραστος τείχος μεταξύ ανθρώπων που έχουν κάνει το εμβόλιο και ανθρώπων που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Καράβι το εμβόλιο στο αίμα κύλησε. Εμβολιασμένος με ανεμβολίαστη. Για άνομα lockdown κρυφά μας μίλησε. Υπογράψαμε μαζί ένα συμβόλιο τιμής, να μην ξανακλείσουμε. Κατήργησα για σένα μάσκες και σύνορα. Η μάσκα σώζει. Εμβολιασμένη και ανεμβολίαστη. Εμβόλιο για σένα αμέσως έκανα. Εμβολιασμένος με ανεμβολίαστη. Ο προχωρημένος έρωτας είναι το όχημα.